Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή στην τηλεόραση του Alert, την γνωστή ώρα, σε όλους 7 με 8, κάθε Πέμπτη. Θα είμαστε εδώ κοντά σας, παρέα μαζί με τον Σάκη, για να συζητήσουμε τα νέα και τα παλιά, θα έλεγα, της ομάδας μας, και τα πολύ παλιά και τα πολύ πιο καινούργια τα οποία έρχονται. Άσχημη εβδομάδα αυτή που πέρασε για τον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Θα μου πείτε τώρα και η πιο προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι. Για να μην καθυστερούμε, γιατί πρόκειται για τηλεόραση και ο χρόνος είναι πάρα πολύ σκληρός, και για να τον μαλακώσουμε λίγο, πάμε να συνδεθούμε εκεί πέρα στην πέρα όχθη, στην αντίπερα όχθη, με τον Σάκη τον Μπουσδούνη, τον έναν και μοναδικό Σάκη Μπουσδούνη, εκεί πίσω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σάκη, όχι υδραυλικό, ούτε ρουβάς, καλησπέρα. Σάκης ο Κουβάς εδώ, από το στούντιο 13. Στούντιο 13, μπράβο, το ευλογημένο στούντιο 13. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου του 2021. Αιώνια πιστός για τα επόμενα 50-55 λεπτά της ζωής σας, λοιπόν. Με αρκετά θέματα, όπως είπες, και λίγο, θα πάμε λίγο πίσω, όχι πολύ πίσω, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Την εβδομάδα, μάλλον το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δεν έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε όμως Εθνική Ελλάδος. Μόνο γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται. Μάλλον γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται. Έχουμε τη διακοπή δηλαδή για την Εθνική, έτσι. Διακοπή, ακριβώς. Άρα, η οποία... την άλλη Τετάρτη, να πούμε από τώρα στους φίλους, Σάκη, ότι Πέμπτη θα κάνουμε και εμείς μια διακοπή όπως την Εθνική. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί πέρασε και ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και αυτό το κενό. Θα τα πούμε την μεθεπόμενη και στον Ελλάδα FM. Στον Ελλάδα είμαστε κάθε Δευτέρα 9 με 10. Τη Δευτέρα θα είμαστε κανονικά στον Ελλάδα 94,3 και στο κανάλι μας στο YouTube, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα 9 με 10 και μισή στο κανάλι μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα. Θα σας πω περίπου, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς, το πώς θα πάει και η εθνική μας στο παιχνίδι με την Ισπανία, σε ένα καθοριστικό παιχνίδι, γιατί έχει μαθηματικές ελπίδες η εθνική απόψε. Είναι στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, περίπου 2 ώρες μετά το τέλος εκπομπής μας. Επίσης, 1 ώρα μετά το τέλος εκπομπής μας, στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Χεζόνια, τη Χίμκι, έτσι, στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα. Οπότε θα πούμε και κάποια πράγματα και για αυτό το παιχνίδι. Και ό,τι άλλο κινείται και από τον Ερασιτέχνη και γύρω από την ομάδα, από τον Παναθηναϊκό, θα τα συζητήσουμε όλα παρέα εδώ με τον Λάζαρο, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε εβδομάδα. Και μέσα σε όλα αυτά, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, επί ένα χρόνο, επί 17 συναπτά έτη, έτσι. Σωστά, ναι. Και, να πούμε, και θα συνεχίσουμε. Έτσι, είναι το μόνο σίγουρο το οποίο θα συνεχίσει. Αυτό είναι σίγουρο και το κάνουμε από το 2006. Ακριβώς. Λοιπόν, είτε στα καλά μας, είτε στα στραβά μας που λέει, και στα δύσκολα και στα εύκολα, είναι κάτι, πώς είναι ρε παιδί μου, εις γάμων κοινωνίας, έτσι, κοινωνία, έτσι και στα δύσκολα και στα εύκολα. 17 χρόνια μαζί και εύχομαι να γίνουν άλλα 25, άλλα 30, άλλα 50, που μπορεί να μην υπάρχουμε κιόλας. Λοιπόν, μη γελάς, ξέρω τι λέω, προφήτης, όχι Ηλίας. Προφήτης Λάζαρος. Πάμε στα δικά μας, Άκη, ξεκινώντας από τον αγώνα, αν θες, με το ΠΑΟΚ, το οποίο εγώ δύο κουβέντες θα πω και θέλω να κάνεις και εσύ την ανάλυση. Ένας αγώνας ο οποίος μας άφησε μια πολύ μεγάλη πίκρα, σε άλλους θυμό, ακριβώς, σε άλλους πολλά ερωτηματικά και σε άλλους δεν άφησε απολύτως τίποτα, δηλαδή ένα κενό. Ξεκινώντας να πω ότι δεν καλύπτουμε καμία διοίκηση, είτε την τωρινή είτε παλαιότερες διοίκησης. Εμείς η δουλειά μας είναι, όλα τελούν υπό έρευνα, άρα και εμάς η δουλειά αυτή που κάνουμε συγκεκριμένη τώρα στην τηλεόραση είναι να μπορούμε να ελέγχουμε την εξουσία, που η εξουσία αυτή τη στιγμή είναι η διοίκηση, καλοπροαίρετα, και να δημοσιοποιούμε οτιδήποτε γίνεται. Δυστυχώς αυτή η διοίκηση, θα το πω πολύ κομψά, πολύ ελληνικά και πολύ όμορφα ίσως, δεν έχει την ικανότητα να μπορεί να διαχειριστεί το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Ίσως να μην φταίει μόνο η διοίκηση, ίσως να είναι και άλλοι παράγοντες. Μπορεί να φταίμε και εμείς οι οπαδοί σε έναν βαθμό,
Μπορεί να φταίνε και οι άλλοι συνιδιοκτήτες, μπορεί να φταίνε οι πάντες. Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει η διοίκηση. Και για να μην μπούμε σκληρά άδικα λόγια και εμείς δεν ήμασταν ποτέ να θίγουμε οικογένειες ή τουλάχιστον δημόσια να κλείνουμε τις σπίτια, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, λέμε ότι δεν είναι τόσο ικανή η συγκεκριμένη διοίκηση να διαχειριστεί το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Εννοώντας, Άκη μου, ότι πάλι ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος ξέρουμε ότι δεν είναι κακός, είναι καλός προπονητής, αλλά δυστυχώς εδώ και 6 μήνες κοντά δεν έχει αποδείξει απολύτως τίποτα, ελάχιστα πράγματα, και αυτό το ομολογούν, Σάκη μου, και οι αριθμοί. Είμαστε 9 βαθμούς από την κορυφή, είμαστε παρέα μαζί με τον Άρη, είμαστε συν 2-3 βαθμούς νομίζω από ό,τι ήταν φέτος την ίδια στιγμή από τον Μπογιάτος, οπότε ό,τι και να λέμε, όποιον και να φέρναμε, όταν βλέπεις αυτούς τους αριθμούς, δεν μπορείς να κρύψεις την αλήθεια. Είναι έτσι, Σάκη, ή όχι? Ακριβώς. Τα λες πολύ σωστά. Γιατί πάντα και οι αριθμοί λένε και την αλήθεια, όπως ξέρεις, πάντα. Σωστά. Και αν θέλεις, μια και είμαστε σε αυτή την κουβέντα, να πω για τη βαθμολογία, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, φίλε, είμαστε στους 11 βαθμούς σε 9 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 23 βαθμούς. Να δεις πόσο μακριά είμαστε από την κορυφή. 20 έχει η ΑΕΚ που είναι δεύτερη ομάδα. Τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 19. Τέταρτη θέση ο Βόλος με 14. 13 βαθμούς η ομάδα των Ιωαννίνων με πέμπτη θέση. 12 βαθμούς ο Όφη. 7η θέση ο Άρης με 11 βαθμούς. Χτυπάει το τηλέφωνο. 11 βαθμούς. Ναι, ναι, το μιλώσω και λες. Ξεχάστηκα. Λοιπόν, ο Άρης με μείον, φαντάσουμε, ξεκίνησε με μείον 6, έχει περάσει τον Παναθηναϊκό και είναι από πάνω. Βέβαια, στην ίδια βαθμολογία είναι στους 11, αλλά είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Κάτω από εμάς, λοιπόν, ένα τη θέση Λαμία με 9, όσους και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ιωνικός. 6 βαθμούς στη 12η θέση ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο Πανετολικός 5, πρώτο-τελευταίος 13ος και τελευταίος ο Ατρόμητος με 3 βαθμούς. Βλέπεις λοιπόν ότι η βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός που είναι 8ος, είναι κάτω και από τις θέσεις που οδηγούν στα play-off. Τι θα παίξουμε, πάμε για play-out δηλαδή φέτος. Τα πες πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ στα τόσα χρόνια που βλέπω μπάλα, που εμένα ο πατέρας μου το χεράκι με πήγαινε και έβλεπα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην ένδοξη, στην τιμημένη λεωφόρο, και έβλεπα άλλα πράγματα. Ήμουν περήφανος και σαν παιδί και ως ενήλικας μετά, ως έφηβος, ως άντρας. Ανδρωθήκαμε με τον Παναθηναϊκό από αμούστακα παιδάκια. Γεράσαμε, που λέει ο λόγος, βγάλαμε άσπρες τρίχες. Και τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά διερωτώ με αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στην τελευταία δεκαετία ή που είναι 10 χρονών, 8, 9, ξέρω εγώ. Δεν έχουν δει τίποτα. Τι ακριβώς έχουν δει από τον Παναθηναϊκό? Τίποτα. Δεν μπορούν να φανταστούν τι ακριβώς έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε όλα αυτά τα χρόνια της ένδοξης ιστορίας τους. Και πραγματικά όταν ο άλλος είναι 10 ετών, όταν το πιτσιρίκι αυτή τη στιγμή, το δεκάχρονο πιτσιρίκι, ο γιος, η κόρη ενός μιας οικογένειας Παναθηναϊκών, σου λέει, ρε πατέρα, τι να δω, να δω τι ακριβώς, αφού δεν έχω δει απολύτως τίποτα. Έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός? Και απαντώ, όχι, δεν ήταν έτσι ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς θα πρέπει να σου δείξω τα υπόλοιπα 105 χρόνια ιστορίας του πριν, για να δεις, αγόρι μου ή κορίτσι μου, να καταλάβετε τι είναι, τι σημαίνει και τι ήταν στο παρελθόν και τι πορείες έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Πιστέψτε με, καμία ελληνική ομάδα δεν έχει φτάσει αυτή την έγκλη την οποία σκόρπισε περίπου 105 χρόνια, δεν βάζω τα τελευταία 10, δεν θέλω ούτε καν να τα θυμάμαι ή να σκέφτομαι τι έχουμε περάσει τα τελευταία 10 χρόνια, που είναι τα 10 χρόνια του αφανισμού της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Πραγματικά, εάν κάτσει ένας έφηβος, ένα μικρό παιδί, να κάτσει να δει από τον πατέρα του ή μια κόρη από τον πατέρα της, να κάτσει να δει τι σημαίνει, τι πορείες έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, θα καταλάβει την απογοήτευσή μας, το θυμό μας και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί, τι σκοπούς εξυπηρετούν ορισμένοι για να είναι ο Παναθηναϊκός στη θέση που είναι, Σάκη. Θα μου πεις τώρα, δεν μιλάμε για μπάλα, είναι εκπομπή για τον Παναθηναϊκό και δεν μιλάμε για μπάλα.
Πες μου για ποια μπάλα να μιλήσουμε, αυτή που είδαμε στον ΠΑΟΚ ή αυτή που είδαμε με τον Όφη. Για ποια μπάλα να μιλήσουμε, τι περιμέναμε. Ασχέτως βέβαια, το οποίο θέλω να σου δώσω τώρα τον λόγο να κάνεις τη δική σου ανάλυση, Σάκη, για το θέμα βεβαίως του δεύτερου γκολ που είδαμε στον αγώνα, που ήταν το πρώτο γκολ του, το δεύτερο γκολ του Άρημα, του, συγγνώμη, του ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε ένα πέναλτι. Πέναλτι του ΒΑΡ. Που, ναι, ένα μπαρίσιο πέναλτι. Το πέναλτι του ΒΑΡ. Διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ ή να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος σκοπός, κάποιος δόλος από την πλευρά της πολιτείας ή άλλων παραγόντων, οι οποίοι θέλουν με κάποιους δόλιους τρόπους να εμφανίσουν τον Παναθηναϊκό. Αν όμως κάποιος κάτσει και δει τα σφυρίγματα που έχει δεχτεί τώρα, σε πόσες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός, και με κορυφαίο τώρα το τελευταίο πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ του κύριου Σαββίδη, σφυρίζοντας ένα πέναλτι το οποίο έγινε μέσα στην περιοχή, αλλά προηγουμένως ο παίχτης, εάν θα γυρίσει λίγο πίσω, λίγα μέτρα πίσω, τη φάση που ξεκίνησε για να μπει μέσα στην περιοχή, έριξε κάτω τον παίχτη του Παναθηναϊκού, βεβαίως με αντικανονική προβολή και βεβαίως υποχρεώνοντας τον να τον ρίξει με φάουλ και όχι όπως προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν τους αθλητικούς αγώνες. Για να μην πολυλογώ και σου δίνω τον λόγο, δηλαδή αν σε εκείνο το σημείο, Σάκη μου, δεν δινόταν αυτό το πέναλτι, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα είχε καταλήξει και τι σκορ θα έγραφε ο πίνακας. Όμως μπορεί και να χάναμε. Πάλι να χάναμε. Όμως δεν το ξέρουμε και δεν μας άφησαν να διαπιστώσουμε ή να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο μας ανήκει. Είτε να χάσουμε, είτε να έρθει η ισοπαλία, είτε να κερδίσουμε. Ο λόγος σε σένα. Ειδικά σε αυτό να σταθώ δευτερόλεπτα στη φάση του πέναλτι. Βλέπουμε πλέον ότι είναι, όπως είπαμε, ότι είναι τηλεοπτικό το πέναλτι. Δηλαδή, πάει όταν έπαιζε και έγινε η φάση, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Αυτό είναι το μάτι του. Αυτό ήταν το ποδόσφαιρο μέχρι την εποχή του ΒΑΡ. Τι θέλω να πω, όχι επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα το ίδιο θα έλεγα. Όταν λοιπόν σταματάει, πάει στην οθόνη να το δει, στο καρέ, και βλέπει ότι υπάρχει, ακουμπάει το πόδι του Βηγιαφάνη στο πόδι, ας πούμε, του παίκτη του ΠΑΟΚ. Αυτή η επαφή λοιπόν δίνεται πέναλτι με αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή, ότι υπάρχει όχι επαφή σε πραγματικό χρόνο, εάν έχει πρόθεση, γιατί μπάλα όλα αυτά τα γύρω-γύρω που ξέρουμε από το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Βλέπει εκείνη τη στιγμή μια παγωμένη εικόνα. Ακουμπάει το ένα πόδι στο άλλο, άρα και τον βρήκε πέναλτι. Αυτό λοιπόν δεν είναι για μένα προς το καλό του ποδοσφαίρου. Όχι επειδή, ξαναλέω, έγινε στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι κάπως να τα δουν λίγο διαφορετικά, να το δουν μάλλον τέτοιες φάσεις λίγο διαφορετικές, διότι θα βλέπουμε τώρα δηλαδή αμυντικούς να μαρκάρουν με τα μάτια στην περιοχή, διότι θα υπάρχει ο κίνδυνος με την παραμικρή, με το παραμικρό άγγιγμα, ας πούμε, πέναλτι. Βλέπουμε στην Αγγλία το έχουν δουλέψει λίγο διαφορετικό. Βέβαια εκεί υπάρχουν και κάποιες προβολές, αλλά με το ΒΑΡ. Δεν ξέρω πόσο είναι καλό τέτοιες φάσεις να σφυρίζονται και να κρίνονται παιχνίδια. Γιατί το 1-3 είναι μαγική εικόνα, ας πούμε. Εντάξει, το τρίτο γκολ τελείωσε μετά. Καλά, μετά το τρίτο γκολ ήταν, ας το πούμε, το κεκλειάσμα. Το 85 τώρα που έγινε αυτό το πράγμα, το πέναλτι, τελείωσε μετά. Δεν το συζητάμε. Πάει αυτό. Το μόνο που θα σου πω και θέλω να μου πεις πες μου την άποψή σου. Όντως θεωρώ ότι είναι πλασματικό το σκορ. Δεν παίχτηκε ο αγώνας όπως έπρεπε να παίχτη, διότι όταν γίνεται ένα τέτοιο πέναλτι, έχει φάει, μάλλον έχουν δεχθεί δύο ή τρεις παίχτες κίτρινη κάρτα και μάλιστα ένας εξ αυτών, ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος ήταν ο πλέον καταλήτης και, και δεν θα μπορούσε να παίξει σκληρά, αντιλαμβάνεσαι ότι το παιχνίδι αλλάζει. Όταν έχεις δύο ή τρεις παίχτες επιβαρημένους με κίτρινες κάρτες και έχεις ένα ημίχρονο μπροστά σου. Αυτό, ναι, όπως, αυτό είναι απαράδεκτο. Ο Ισπανός άφησε σκληρά μαρκαρίσματα, τα άφηνε. Εγώ είμαι υπέρ για να μπορέσουμε να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο. Όμως στο πειθαρχικό, δηλαδή στον έλεγχο των φάσεων και στις αποφάσεις του, θεωρώ ότι υπήρξαν υπερβολικές αντιδράσεις ή θεωρώ αντιδράσεις οι οποίες τελούν υπό έρευνα. Δηλαδή δεν μπορεί εσύ να σταματάει να δείξει το ΒΑΡ σε ένα τέτοιο ντέρμπι και να μην έχει δει τη φάση, τη γυρίζουν πίσω για να τη δουν εκεί που καταλήγει. Δεν μπορεί να μην είδε το προηγούμενο
πέσιμο του παίκτη, του ιδίου παίκτη, ο οποίος έριξε τον παίκτη του Παναθηναϊκού με φάουλ. Δεν γίνεται να μην το δει. Το άφησε. Μπήκε περιοχή και είδε το πέναλτι, το οποίο βεβαίως ακούμπησε ο παίκτης ο δικός μας με τα πόδια του τον αντίπαλο παίκτη. Όλο αυτό που είπες, να σε συμπληρώσω, είναι ευθύνη του ΒΑΡ, έτσι, να του δείξει ότι ξεκίνησε με φάουλ. Δεν το έκανε. Αυτό λέω. Έχει ευθύνη και το ΒΑΡ. Ο άνθρωπος που είναι πίσω εκεί. Ο βαρίστας που λέμε. Μάλιστα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση που σημάδεψε και για μένα έκρινε το παιχνίδι, ήταν ένας διαιτητής που δεν σταμάταγε όλη την ώρα, αλλά έπρεπε σε κάποια σημεία, όπως ας πούμε το φάουλ που είπες που ξεκίνησε το γκολ, πριν δηλαδή μπει το γκολ, το φάουλ που έπρεπε να δοθεί στον Παναθηναϊκό, που δεν έγινε. Δηλαδή, δύο-τρεις κέραιες φάσεις, όπως και το πέναλτι, και κάποιες κάρτες που έπρεπε να δοθούν, που δεν δόθηκαν. Να πω ότι ήταν τα λάθη του διαιτητή γενικώς, ένας διαιτητής από το πάνω ράφι. Εντάξει, και προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος. Αλλά με αυτό που έγινε με τη φάση και με αυτά που σου είπα, πιστεύω ότι έβαλε και αυτό το στίγμα του, το χεράκι του, και έγινε αλλίωση αποτελέσματος. Αυτό λέω εγώ, και δεν μιλάω για το 3-1, γιατί το είπες και εσύ ότι εάν γύρναγε φάση πίσω, δεν θα υπήρχε 2-1. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα βλέπαμε. Ναι, δεν ξέρεις τι θα έβλεπε, Σάκη μου. Το θέμα είναι ότι δεν αφήσανε τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει αυτό που αξίζει, αυτό που παίζει. Αυτό δεν έγινε. Δεν αντιλέγω, εγώ δεν έφερα ποτέ αντίρρηση για το πέναλτι. Βεβαίως τον έριξε μέσα στην περιοχή με αντικανονικό μαργάρισμα, αλλά προηγουμένως έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο. Ο παίχτης που πήρε την μπάλα για να βάλει και τον γκολ, να μπει μέσα στην περιοχή, ξεκίνησε από φάουλ. Ή ως μη γενόμενη έπρεπε να ήταν η φάση τελική, ή έπρεπε να γυρίσει την μπάλα πίσω, να σφυρίξει το φάουλ, να δώσει υπέρ του Παναθηναϊκού την μπάλα και να τελειώσει η ιστορία. Θα μου πεις, τώρα τα λες αυτά εκ των υστέρων. Βεβαίως, όταν βλέπω το μάτς και εκ των υστέρων ξέρω να κρίνω. Και βεβαίως θα κρίνω σύμφωνα με την τσέπη μου, δηλαδή με το συμφέρον του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η τσέπη μου. Σε εισαγωγικά το βάζω, μεταφορικά. Λοιπόν, δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ρεσάκι ό,τι θέλει. Τώρα βέβαια, πάμε στα δικά μας αγωνιστικά. Θέλω την άποψή σου για τους παίχτες, για το σύστημα που κατέβασε ο συγκεκριμένος προπονητής, γιατί μου θύμισε και τακτικές άλλων προπονητών. Θέλω να μου πεις για την κατάσταση και την απόδοση του Παναθηναϊκού με τον συγκεκριμένο προπονητή, και θέλω επιτέλους να μου πεις την άποψή σου για τον συγκεκριμένο προπονητή, κατά πόσο έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και κατά πόσο θα πρέπει να μείνει ένας τέτοιος προπονητής. Ξέρω τι θα μου πεις. Όποιον και να σου φέρουν με αυτό το υλικό ή με αυτό που συμβαίνει στα εκατέρωθεν, νομίζω το αποτέλεσμα πάνε θα είναι πάλι ακριβώς το ίδιο. Θα είναι κοντά. Δεν είναι μαθηματικά πάντως. Το μόνο καλό με τον προπονητή αυτόν είναι ότι δεν βλέπουμε αυτό το μπάχαλο που γινόταν πέρυσι με τον Πογιάτος. Όχι ότι έχει αλλάξει σε βαθμούς, δηλαδή η ουσία του θέματος που είναι η βαθμή, στη βαθμολογία, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά τουλάχιστον βλέπουμε αυτός ότι είναι κανονικός προπονητής σε σχέση με αυτόν που είπα. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 3 παιχνίδια διαδοχικά που έχει μείνει χωρίς να πάρει 3 πόντους. Πολύ κακό για τη βαθμολογία του Παναθηναϊκού. Και τι άλλο έγινε, είχαμε τη μία αγωνιστική, την προηγούμενη, την πρώτη σοπαλία εντός έδρας, γιατί είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με Απόλλωνα, με Βόλο, θυμάσαι, με Ιωνικό, πετυχαίνοντας πολλά γκολ και φυσικά φέρνοντας και τον κόσμο στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη σπάει το σερί νικών και γίνεται ισοπαλία, και αμέσως επόμενη, αυτή που μας πέρασε δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, έρχεται η εντός έδρας πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα. Λοιπόν, τώρα σου είπα για τον προπονητή, καλό είναι να τον κρίνουμε στην πορεία. Είπες κάτι σωστό, και με αυτά τα υλικά, αυτά τα φαγητά θα φτιάξει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βοήθεια, παύλα ενίσχυση, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου που έρχεται. Και ας τα πούμε στην πορεία. Ναι, αλλά χάθηκε για αυτή η χρονιά όμως, Σάκη μου. Δηλαδή πάει και αυτή η χρονιά για την Ευρώπη. Πάει και αυτή. Συμφωνώ, ναι. Και δεν ξέρω, έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός να βολοδέρνει 5ος, 6ος, 7ος, 8ος. Σας σου είπα την βαθμολογία πριν. Δεν ξέρω
Θα προλάβουμε το τρένο της Ευρώπης φέτος. Είδες ο Άρης με μείον 6, σε έχει περάσει. Ίδιους βαθμούς, αλλά από πάνω σου, γιατί σε έχει κερδίσει. Λοιπόν, έχεις άλλη μία διοργάνωση που συμμετέχει στο κύπελο. Μπράβο, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Έχεις την πολυτέλεια, έτσι. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν την πολυτέλεια. Εμείς νομίζω δεν υπάρχει πολυτέλεια να παίζουν Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή. Είσαι παραπάνω από μία διοργανώσεις, προγράμματα δηλαδή, όπως είναι το κύπελο. Διότι πριν είπες μία κουβέντα που την έπιασα, αλλά δεν ταιριάζει, δεν κολλάει. Είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός με άλλη διοίκηση και άλλη διοκτησία, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βρει το δρόμο του. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή, για να βγει από το λίθαργο, για να βγει ίσως από αυτή τη θέση που ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή. Και όλοι τον λιδωρούν, λιδωρούν το κουφάρι του Παναθηναϊκού. Διότι ο οποίος έχει πολύ δρόμο μπροστά του τώρα ο Παναθηναϊκός για να ξαναγίνει αυτός που πρέπει και θέλουμε όλοι να γίνει. Έτσι. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά και τι άλλο, σημαντική μεταγραφική ενίσχυση το χειμώνα για να ανεβάσει και το ποιοτικό επίπεδο και να βάλει περισσότερη προσωπικότητα των παικτών του στο ρόστερ. Γιατί αν συγκρίνουμε με τους παίκτες που είχαν απέναντί του στον ΠΑΟΚ, όσο να είναι, είχαν η περισσότερη καλύτερη ποιότητα, προσωπικότητα και το φαντάζομαι ότι το είδες αυτό. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται. Δεν φτάνει μόνο η κατάθεση ψυχής από κάποιους παίκτες σε κάθε παιχνίδι για να ανέβει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι φτάνει και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι, συμφωνώ. Καταρχήν νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός από το ένα παιχνίδι τουλάχιστον είναι εκτός. Θα μου πεις λίγο, Λάζαρε, λίγο νωρίς δεν βγάζει συμπεράσματα, μα το είπαμε και εμείς πριν, το ομολόγησες και εσύ. Δηλαδή αυτό το προπονητή τώρα το συγκεκριμένο, αν το συγκρίνεις με παλαιότερους, πραγματικά δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά έτσι είναι, δεν πρόκειται να δεις τρελές μεγάλες διαφορές και μεγάλες αποστάσεις βαθμολογικά. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι, ότι βεβαίως μπάλα, η μπάλα παίζεται μες στο χορτάρι, αλλά υπάρχουν δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή και πράγματα που παίζονται έξω από το χορτάρι και έξω και από το γήπεδο και πραγματικά ρυθμίζουν την αγορά, την ποδοσφαιρική αγορά. Μη με ρωτάτε πώς. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Και αν θα φτάσει στα αυτιά μας, να είστε σίγουροι ότι θα το διερευνήσουμε, θα το μελετήσουμε και εγώ και ο Σάκης. Λοιπόν, ποιος παίχτης σου άρεσε εσένα από τον... Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, έτσι να πούμε για τους παίχτες, αν πάμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με δύο, λες και ήταν μπασκετμπολίστας, ο Κούρτης με δύο εκτελέσεις εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Μία με το πέναλτι και μετά με το φάουλ, έτσι σφράγισε την νίκη. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Χουανκάρφα, λέω εγώ ότι ήταν ο κορυφαίος από την αριστερή πλευρά, γιατί προσπάθησε και ανασταλτικά και συμμετείχε στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας του Παναθηναϊκού όσο μπορούσε, τέλος πάντων. Τώρα, από την απέναντι πλευρά ήταν σε πολύ κακή βραδιά ο Κότσιρας. Δεν ήταν τόσο καλός όσο ο Χουανκάρ. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που κατέβαζαν από εκεί και τον έβαζαν στη μέση και δεν μπορούσε να κάνει ίσως αυτά που ήθελε να κάνει. Μόνο γι' αυτό τον παίκτη μπορώ να πω. Τώρα, η άμυνα του Παναθηναϊκού πάντα προβληματική, παρόλο που γύρισε και ο Βέλεθ το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Χάνει την μπάλα ο Βιτάλ στο κέντρο. Διανύει 44 μέτρα από το ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, βγαίνει σε θέση αριστερό εξτρέμ, κάνει τη σέντρα εύκολα, άνετα, ξεκούραστα. Ο Ακπομπ τι κάνει, βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Που θα μπορούσε εκεί, βέβαια, ξεκινώντας όπως είπε στη φάση και μπαίνοντας επιθετικά μέσα απειλητικά, θα μπορούσε έξω από την περιοχή να τον ανατρέψει και με αντικανονικό μαρκάρισμα, όχι αντιαθλητικό, αντικανονικό, μην μπερδεύεστε ορισμένοι. Να τον μαρκάρει, να τον πετάξει κάτω, να τον ρίξει κάτω και το πολύ πολύ να φας και την κάρτα σου να πάρει κεφάλαιο ΠΑΟΚ. Πάντως δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία του πέναλτι, έτσι. Λοιπόν, του πέναλτι του γκολ. Ναι, του πέναλτι που τελικά μετουσιώθηκε σε γκολ. Για το τα μπερδεύσαμε λίγο,
Το πρώτο γκολ ήταν που διήνυσε την απόσταση. Έχασε την μπάλα από το Βιερίνια ο Βιτάλ που έκανε παραπανήσια πράγματα. Χάνει την μπάλα καθαρά, την παίρνει ο Ζίφκοβιτς αριστερά και τρέχει 44 μέτρα. Και κάνει τη σέντρα και έβαλε ο Ακπομ το πρώτο γκολ. Το πρώτο. Μετά ήταν το πέναλτι, ήταν παρόμοιο, αλλά άλλο πράγμα. Ήταν που ξεκίνησε από φάουλ του υπέρ του Παναθηναϊκού που δεν το έδωσε βέβαια. Αυτό το έγινε η δεύτερη. Νομίζω με τον Αστέρα ήταν που έγινε πάλι το ίδιο. Να. Εντάξει, αυτό... είναι αυτό που λέμε στο ίδιο έργο θεατές. Αντιλαμβάνομαι ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Βέβαια, προβλήματα πιο ελληνική οικογένεια μέσα στο σπίτι δεν έχει έστω και δεν μισό πρόβλημα. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού δεν έχω καταλάβει, εφόσον βλέπει απουσίες, εγκληματικά μιλάμε, θεωρώ ότι υπάρχουν απουσίες παιχτών που έπρεπε να υπάρχουν και οι αναπληρωματικοί τους. Δεν έχεις βάθος πάγκου. Δεν έχεις παίχτες οι οποίοι έχουν πυγμή και ταυτότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν έχεις τέτοιους παίχτες. Αυτό που είπα και πριν. Και λέω τώρα τι ακριβώς κάνουμε. Είμαστε βρώμικοι και απλά βγάλαμε το ένα βρακί και βάλαμε το από πάνω και νομίζουμε τώρα ότι είμαστε καθαροί. Δεν έχουμε καθαρίσει, παιδιά. Εύχομαι μέχρι το τέλος της σεζόν, της αθλητικής σεζόν, Σάκη μου, όλες οι αγωνιστικές όταν ολοκληρωθούν, τουλάχιστον, που καταντήσαμε τι να λέμε τώρα, τουλάχιστον να μπορέσουν να πάρουν όσο γίνεται την μεγαλύτερη, ας το πούμε, και αποδοχή του κόσμου, αλλά να έχουν τα περισσότερα αποτελέσματα. Εγώ πάντως αυτό το διάστημα που είναι ο συγκεκριμένος πρόεδρος, βλέπεις τι λέγαμε Σάκη στην αρχή, ζητώ κραυγάζαμε και φωνάζαμε και αου από εδώ και από εκεί. Μια καλή μεταγραφή, ένας καλός προπονητής. Είδατε που οδήγησε την ομάδα του στην Κύπρο. Εδώ όμως είναι διαφορετικά. Έρχεται σε ένα σπίτι που υπάρχουν προβλήματα. Που υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Δεν βγαίνει κανένας από την διοίκηση να μιλήσει. Δεν βγαίνει κανένας από το γραφείο τύπου να εξηγήσει και να μιλήσει. Δίνουμε κάποιες συνεντεύξεις μόνο στη μεικτή ζώνη και με ξύλινη γλώσσα, μήπως και κάποιοι από αυτούς, γιατί βράζει ο κόσμος, να πει εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι, προχωράμε, δεν ντέρμπι ήτανε, εντάξει, οκ, okay, χάσαμε, τελείωσε. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Δεν μα είναι έτσι. Έχουν γίνει και πολλά λάθη στο σχεδιασμό της ομάδας, Λάζαρε. Γιατί ο Παναθηναϊκός τελευταία, θυμάσαι, ήμασταν και από τους πρώτους που το είπαμε, 12 παρά 10 στάλθηκε το τελευταίο χαρτί πριν κλείσει η ημερομηνία τέλος Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός πήρε, ναι, το Βιτάλ, πήρε τον Παλάσιος. Αυτοί οι παίχτες ήρθαν τελευταία στιγμή. Δεν έγινε σωστός προγραμματισμός. Και αν πάω ακόμα πιο πάνω, πιο πίσω, ο Παναθηναϊκός δεν δουλεύει σαν κλαμπ ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τι εννοώ? Δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Δεν υπάρχει αθλητικός διευθυντής. Είναι πολύ πράγμα που δεν υπάρχει. Δεν είναι καλά οργανωμένος σε πολλά επίπεδα. Τμήμα σκάουτινγκ τώρα, πριν λίγο καιρό, ξεκίνησε να το οργανώνουν, πήραν τον κύριο Λεβαθινό και να γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται ένας προπονητής να βάλει πολλά καρπούζια στη μασχάλη. Δηλαδή, έπεσε πάνω στον κύριο Γιοβάνοβιτς και στον κύριο Βλάχο, ο οποίος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος, να βγάλει εις πέρας τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι αυτό είναι μέγα λάθος. Από προσωπική μου άποψη, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά η οργάνωση γενικότερα, σαν δομή της ΠΑΕ του κλαμπ, είναι, δεν θα μπορούσε να υπήρχε ένας καραγκούνης, π.χ. λέω εγώ τώρα, συνδετικό κρίκος ανάμεσα στους παίκτες, στη διοίκηση, να βάζει τα γκάζια στους παίκτες, στους παίκτες που έρχονται, να τους μπολιάσει με το Παναθηναϊκό, δηλαδή να καταλάβουν πού ήρθανε. Δηλαδή λείπουν πολλά πράγματα από τον Παναθηναϊκό. Και βλέπεις τώρα, μια και ανέφερα Βιτάλ, ανέφερα Παλάσιος, έχουν έρθει τα παιδιά. Ο Αργεντινός έχει 50 μάτς σερί και συνεχίζει. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει, ότι φαίνεται, έχει καλή ποιότητα, δεν το συζητάμε, μιλάω ο Παλάσιος, αλλά θέλει περισσότερα πράγματα. Σερί παιχνίδια. Δεύτερο, για το Βιτάλ, έχει ξεκινήσει φανταστικά, θα έλεγα, σαν ημίχρονο, έχει κερδίσει όλη τη Λεωφόρο και όλους τους Παναθηναϊκούς. Μετά όμως τι γίνεται? Απλά τον έχουν διαβάσει όλοι οι αντίπαλοι, πολύ καλά, μιλάω για το Βιτάλ,
μετά τις πρώτες αγωνιστικές και έτσι έχουν προσαρμόσει το παιχνίδι πάνω σε αυτόν τον παίκτη. Ο Γιωβάνοβιτς απ' την άλλη, ή του αλλάζει θέση, ή τον φέρνει αυτό που κάνει, φεύγει από αριστερά και συγκλίνει, μετά πέφτουν δύο και τρεις παίκτες πάνω, πάει τον ακυρώνουν. Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος. Ο Παλάσιος στο τακτικό κομμάτι είναι άψογος και στα τελευταία παιχνίδια και πάει και καλύτερα, και ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά θέλει περισσότερα πράγματα ο Παναθηναϊκός και ειδικά σε προσωπικές ενέργειες και από τους δύο αυτούς παίκτες. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς, οι πληροφορίες λένε ότι πιστεύει πως σίγουρα θα βελτιωθούν, γιατί λέει ότι μόνο δύο μήνες είναι στην Ευρώπη. Βέβαια και αυτό είναι αλήθεια, ότι ισχύει αυτό και για τους δύο παίκτες. Τώρα, για τις μεταγραφές που έλεγα, βλέπεις στην ουσία δύο στα έξι είναι. Έχουν έρθει όλοι οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες που πήρε φέτος ο Παναθηναϊκός δεν έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Αν αφαιρέσουμε τον Πέρεθ που δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι και λεπτό, και είναι παρόλο που δεν είναι γρήγορος, είναι το μυαλό, παύλα. Ναι, το μυαλό και περνάει όλο το παιχνίδι από αυτόν. Βασικού φανέλα έχει πάρει και ο Κότσερας, αν και στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι τόσο καλός. Από εκεί πέρα οι υπόλοιπες μεταγραφές του Παναθηναϊκού δεν έχουν. Εγώ θα θεωρήσω καινούργια μεταγραφή μόνο τον Καρλίτος, σε εισαγωγικά. Βλέπεις όλα αυτά που είπα για τον σχεδιασμό, για ότι ήρθαν τελευταία στιγμή οι παίκτες, ίσως μας οδηγούν και σε αυτό. Και φυσικά ότι πληρώνεις, παίρνεις. Γιατί όταν δεν πάρεις έναν παίκτη, δεν έχεις έναν παίκτη προσωπικότητα που στα δύσκολα πάρει την ομάδα πάνω. Γιατί άμα πας στην ομάδα του Ολυμπιακού, θα βρεις ένα σωρό παίκτες. Βαλμπουένα, τον. Ένα σωρό. Τρώει και πάγκο έτσι. Και ας είναι και 50 χρονών. Και θα τον βάλεις 30-40 λεπτά μέσα. Λοιπόν, και είναι. Βλέπεις τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες προσωπικότητες με προσωπικότητες που θα πάρουν πάνω του στην ομάδα. Ο Μπίσερ βάρτησαμε μια ενέργεια. Ένα σωρό. Ο Ελαραμπή που είπα στον Ολυμπιακό. Εσύ, σαν Παναθηναϊκός, είχες. Ο τελευταίος θεωρώ ότι είναι ο Καραγκούνης. Μετά δεν υπάρχει παίκτης τέτοιος με προσωπικότητα που σε ένα δύσκολο μάτς, σε ένα προβληματικό Παναθηναϊκό, θα βγει μπροστά και θα πάρει την ομάδα πάνω του. Δεν υπάρχει. Όλα αυτά εκεί συνηγορούν. Λοιπόν, και φυσικά. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα της διοίκησης. Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τη διοίκηση, από την σημερινή διοίκηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα διαλυματάκι, Σάκη. Έχουμε κλείσει μισή ώρα και πάμε να δούμε λίγο τους χορηγούς, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Μπράβο. Θα επιστρέψουμε να πούμε και δύο λόγια. Να κλείσουμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί έχουμε και 2-3 ειδησούλες. Να μιλήσουμε και λίγο εθνική, το πώς θα πάει απόψε, γιατί 10 παρατέταρτο έχουμε παιχνίδι. Μπάσκετ, τεραστέχνη, και να κλείσουμε την εκπομπή. Εντάξει, okay, για πάμε λίγο χορηγούς και ξανά σε λίγα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Το περιβάλλον έχει χαλάσει. Όπως και ο ήλιος έχει γίνει επικίνδυνος, γιατί αν δείτε κάποια ντοκιμαντέρ, ο ήλιος σταδιακά και με τα χρόνια κατεβαίνει. Στη φάση που είναι τώρα ο ήλιος, κανονικά θα πρέπει όλοι να τον αποφεύγετε. Και γι' αυτό και όλος ο κόσμος προτιμάει το solarium, τουλάχιστον αυτοί που έχουν ενημερωθεί. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ενημερώνεται από κανέναν. Και γι' αυτό δεν πρέπει ο καθένας να κάνει αυτή τη δουλειά ή να μπαίνετε σε μηχανήματα τα οποία είναι παλιά. Όταν λέμε παλιά, μιλάμε για αυτά τα κλειστά που έχουν κάποιες λάμπες οι οποίες είναι. Εδώ μιλάμε για λάμπες κολαγόνου. Μιλάμε για λάμπες κολαγόνου και μιλάμε για μαύρισμα με 80% λιγότερη ακτινοβολία κάτω από τον ήλιο. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς να κάνετε ένα ασφαλές μαύρισμα και ένα πολύ ομοιόμορφο και γρήγορο μαύρισμα, εμείς βρισκόμαστε στο Λαγονίσι, Λεωφόρος Καλυβίων 42. Θα μας βρείτε. Το τηλέφωνο μας είναι 2291-023-273. Εγώ είμαι η Φέη. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο χώρο μου, που θα τον δείτε σε λίγο. Και θέλω να σας πω με πολύ αγάπη, σας περιμένω να κάνουμε ένα ασφαλές, γρήγορο και μοναδικό μαύρισμα για αυτό το καλό.
Λοιπόν, να είμαστε και πάλι πίσω μετά από αυτό το λιγόλεπτο διάλειμμα. Σάκη, είσαι εδώ. Πού βρίσκεσαι? Σε έχασα. Μεγάλο. Με έχασες. Πού είσαι, πήγες? Να είσαι, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε και να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι, θυμίζουμε μάλλον, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει αγώνες λόγω του αγώνα της Εθνικής, των αγώνων μάλλον της Εθνικής. Την επόμενη, την παραπάνω εβδομάδα λοιπόν που θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, θα πάμε στη Λαμία. Και ο Παναθηναϊκός έχει Λαμία, μετά έχει, αν θυμάμαι καλά, Πανετολικό, έχει Ατρόμητο και ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει, το λέγαμε και πριν, με Αστέρα, με Όφη, με, να χτίσει ένα σερί, το οποίο δύο φορές και με Γιάννενα, πιο πριν ακόμα, με Γιάννενα, Άρη και αυτά, δεν έχτισε κανένα σερί. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει να μιλήσει, ελπίζω να μην αργήσει, γιατί λήγουν τα συμβόλαια των Χουανκάρ και του Χατζηγιοβάνη και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να ανανεώσει, να μιλήσει μάλλον με τους δύο παίκτες αυτούς, γιατί από τον Γενάρη, από την 1η Ιανουαρίου θα μπορούν να μιλήσουν μόνοι τους με όποια ομάδα θέλουν. Χουανκάρ και Χατζηγιοβάνης. Υπάρχει και μια περίπτωση, η περίπτωση του Νιάς, ο οποίος δεν παίζει, ήθελε να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Είναι σίγουρο ότι ψάχτηκε και ζήτησε από την ομάδα του να φύγει για να βρει χρόνο συμμετοχής. Ίσως ο Παναθηναϊκός το κοιτάξει. Δεν ξέρουμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, βέβαια, υπάρχει και το θέμα. Ένας αποτελεσματικός παίχτης. Όχι να παίρνουμε όλα τα κουτσά άλογα για να τρέξει. Ήταν και πέρυσι στο Παναθηναϊκό Νιάς, ο οποίος ήταν στο δεύτερο γύρο. Ναι, ήταν βασικός, θα θυμάσαι. Όντως, ήταν αποτελεσματικός. Μπράβο. Και πάνω που θεωρώ, αν έμενε φέτος, πιστεύω θα ήταν ακόμα καλύτερος, γιατί είχε μπει στο κλίμα με την ομάδα, όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αν επιστρέψει, τουλάχιστον ξέρει που θα έρθει. Θα το δούμε, αυτό είναι νωρίς να τα λέμε. Υπάρχει και το θέμα του Κουρμπέλη που θα μας πάρει σίγουρα 2022 και βλέπουμε. Θα κλείσει χρόνο, γιατί τώρα το Δεκέμβρη κλείνει στις 12. Ένα χρόνο θα κλείσει που δεν παίζει πλέον με τον τραυματισμό. Είχα μάθει ότι ήταν στην Τρίπολη σε ένα δικό του φυσιοθεραπευτή και δούλευε εκεί πέρα και ανέβαινε και Αθήνα. Λοιπόν, έπρεπε να είχε πάρει ήδη εξάρι, καθαρό αιμο κι άλλο ο Παναθηναϊκός για να έχει λύσεις που δεν πρόλαβε ή δεν το έκανε, τέλος πάντων. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό γενικότερα ο Νιάς, από ό,τι είπα, αρέσει. Θα το δούμε τι θα γίνει το Γενάρη. Για τον Χατζηγιοβάνη είπαμε και για τον Χουανκάρ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την... να πω ότι ο Χουανκάρ δεν θα παίξει, νομίζω. Είναι στα όρια καρτών ο Χουανκάρ και ποιος άλλος, και άλλος ένας παίκτης, θα το δω και θα σας πω. Σε όλα αυτά τα σύν ήταν, επέστρεψε και ο Μακέντα βέβαια, αλλά ο Σέγκεφελτ είναι αυτός που ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει και γύρισε και λίγο νωρίτερα, τον είχε στην αποστολή με τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί έχουμε θέμα, και λογικά από το παιχνίδι της Λαμίας θα είναι ακόμα έτοιμος ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού να βοηθήσει, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι που έχει πρόβλημα μεγάλο ο Παναθηναϊκός, να βοηθήσει εκεί που σίγουρα τον έχει ανάγκη. Η προετοιμασία βέβαια, είχαν ρεπό οι παίκτες, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει όταν επιστρέψουν από την επόμενη, από την Κυριακή και μετά, μέσα στην εβδομάδα την επόμενη για το παιχνίδι με τη Λαμία, όπου εκεί θα πρέπει ο Γιωβάνοβιτς να βρει πολλές λύσεις και στο αμυντικό κομμάτι που έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, που λογικά θα παίξει ο Σέγκεφελτ πλέον, θα επιστρέψει, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι, στη δημιουργία φάσεων, αλλά και πού αλλού, στο γκολ, αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί... Να πάμε λίγο στην εθνική μας. Ας πάμε και στην εθνική. Να πάμε στην εθνική, να πούμε δύο λόγια πώς θα παίξει, να πούμε ότι σήμερα... Μετά, επειδή να το πούμε θα μεταδοθεί και σε επανάληψη, μην τη δουν ετεροχρονισμένη την εκπομπή, που δεν ξέρουμε, δεν έχει γίνει το παιχνίδι, είναι σε λίγες ώρες και νομίζω ότι λέμε άλλα αντάλλων, έτσι. Μπράβο, ναι. Η εκπομπή μας 7 με 8 είναι Πέμπτη, οπότε αν παίξει επανάληψη Παρασκευή Σάββατο, οπότε το καταλάβουν. Μπράβο. Λοιπόν, η Εθνική θα δίνει μάλλον τον πρώτο από τους δύο τελικούς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Αυτό γίνεται απόψε στις 10 παρατέταρτο. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε κιόλας στο γήπεδο, προλαβαίνετε. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και από το συνδρομητικό κανάλι Κοσμοτέ Sport 1, αλλά και από το Open TV, όποιοι θέλουν να το δουν από την τηλεόραση. Μόνο τη νίκη θέλει για να συνεχίσει να ελπίζει στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης του ομίλου που οδηγεί στα παράζια του Μουντιάλ. Σε ποιο γήπεδο να πάμε, Σάκη?
Στο Ολυμπιακό Στάδιο γίνεται το παιχνίδι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και είπαμε, τι ώρα είναι? 10 παρατέταρτο. Όλοι μπορούμε, όσοι θέλουν και μπορούν. Ναι, σε κανένα δύο ώρα. Όχι, 8 παρα 20, 10, ναι, σε κανένα δύο ώρα από τώρα. Περίπου χοντρικά. Οπότε προλαβαίνει όποιος θέλει. Λοιπόν, ο Βαν Σιπ, λοιπόν, να σας πω περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες, πώς μάλλον θα παρατάξει την ομάδα, ο οποίος θα δούμε μόλις τελειώσει αυτή η σειρά των αγώνων, αν θα μείνει, που ίσως μείνει μέχρι και το 24, προπονητής στην Εθνική. Λοιπόν, τώρα τα πλάνα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι θα παρατάξει την Εθνική με 3-4-1-2, με τον Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Θα έχουμε τριάδα στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, με τον Τσιμίκα αριστερό στόπερ, από μπακ πάει στόπερ ο Τσιμίκας, Τζαβέλας και Γούτας ή Μίτογλου σε ρόλο δεξιού στόπερ. Λοιπόν, ίσως ο κεντρικός αμυντικός της Σιβασπορ Γούτας έχει προβάδισμα. Θα το δούμε αυτό. Ο Δημήτρης Γιαννούλης τώρα και ο Θανάσης Ανδρούτσος θα είναι full back αριστερά και δεξιά. Ο Μανώλης Σιώπης με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Πέτρος Μάνταλος, συγγνώμη, θα καλύψει το κενό του Τάσου Μπακασέτα και θα έχει το ρόλο του επιτελικού μέσο. Ενώ ο Μασούρας και ο Παυλίδης θα είναι οι δύο επιθετικοί για την εθνική μας ομάδα. Σε αυτή, να θυμίσω ότι έχει πάρει και τον Αλεξανδρόπουλο. Εγώ θα τον ήθελα να τον δω ακόμα και στο βασικό σχήμα, γιατί το παιδί αυτό θα βοηθήσει, πιστεύω, την εθνική. Και να θυμίσω και την βαθμολογία, που πρώτη είναι η Σουηδία σε 6 αγώνες, έχει 15 βαθμούς. Η Ισπανία έχει 13 βαθμούς σε 6 αγώνες και αυτή, και η Ελλάδα σε 6 αγώνες, 9 βαθμούς. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο το σημερινό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Απλά εμείς να ευχηθούμε, Λάζαρε, τι άλλο, καλή επιτυχία απλά, τίποτα άλλο. Μάλιστα, λοιπόν, και μετά την εθνική, Σάκη μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε και λίγο άθλημα. Ας πάμε, αν συμφωνείς και εσύ, πάμε να περάσουμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί και εκεί έχουμε αγώνες. Έχουμε, το μπάσκετ ξεκινάει μία ώρα μετά τη λήξη της εκπομπής μας. Ωραία. Σχεδόν. Στις 9, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ούνιξ. Λοιπόν, πώς το βλέπεις αυτό το μάτς, γιατί... Ο Πρίφτης, άκουσέ με, ο Πρίφτης και ο Χεζόνια είναι απέναντι στο παρελθόν, το δικό τους. Γιατί ο Πρίφτης ήταν πρώην προπονητής στην Ούνιξ και ο Χεζόνια πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι. Μπράβο. Ο οποίος είχε δηλώσει, αν θυμάσαι, ότι δεν θα παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σημασία έχει ότι έχει έρθει. Λοιπόν, λογικά θα παίξει, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω να μην παίξει, αποκλείεται. Τόσα λεφτά παίρνει ο άνθρωπος. Ακριβώς. Θα βρει απέναντι την ομάδα που αγαπάει, που λέει ο ίδιος από παιδί. Άλλο τον άλλο. Και την υπηρέτησε στο δεύτερο μισό, εννοείται. Δεν το λέω προς Θεού, δεν το συζητάμε. Το παιχνίδι, θυμίζω, είναι στις 9. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Νόβα. Και υπάρχουν και αυτές οι συναισθηματικές ιδιαιτερότητες, όπως είπαμε, τον Πρίφτη να είναι αντιμέτωπος της ομάδας που προπονούσε την περασμένη τετραετία. Λοιπόν, και ο Χεζόνια απέναντι στην αγαπημένη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τώρα αναζητεί την τρίτη νίκη, γιατί είναι πολύ πίσω. Υπάρχει αμφίβολη η συμμετοχή του Νέντοβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού και τελευταία στιγμή θα κριθεί εάν θα παίξει, γιατί δεν έχει ξεπεράσει 100% την ελαφριά θλάση, που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Χθες να πούμε πως έκανε ένα μέρος από το πρόγραμμα και, όπως είπα πριν, το Τζάμπλ θα κριθεί αν θα παίξει. Πάντως, δεδομένου ότι ακολουθεί και το μάτς με την ΑΕΚ το επόμενο Σάββατο, μιλάμε τώρα για το πρωτάθλημα, και μετά έχει διαβολοβδομάδα που λέμε με Ζαλγκίρις και Μπάγιν. Αυτό είναι το πρόγραμμα του μπασκετικού Παναθηναϊκού. ΑΕΚ το Σάββατο, την επόμενη εβδομάδα Ζαλγκίρις και Μπάγιν, και είναι εκτός έδρας. Και ίσως να μην πάρουν και το ρίσκο να παίξει ο Νέντοβιτς, γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Λοιπόν, χωρίς προβλήματα είναι ήδη στην Αθήνα και η Ούνιξ, η οποία μετρά τρεις νίκες στην Ευρωλίγκα και όλες είναι στην έδρα της και αναζητά το πρώτο διπλό. Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς είναι προπονητής της και έρχεται από μεγάλη νίκη επί της ΕΣΕΚΑ, έτσι, η οποία έχει τρεις νίκες. Βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, καλό μάτς, πιστεύω. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Τώρα το τι θα δούμε, ο Παναθηναϊκός, φίλε, τελευταία, και το ξέρεις πολύ καλά, ότι είναι μπράβο. Είναι σε όλα τα επίπεδα, οπότε... θα λέγαμε. Και στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Αν και ειδικά, στο ποδόσφαιρο ειδικά... αρχίζει και διαφαίνεται ότι ναι, δεν είμαστε έχει στο γίνει μπάσκετ, σωστή. Ας το ποδόσφαιρο, γιατί θέλουμε δύο εκπομπές ακόμα. Ναι, δεν έχει γίνει σωστή δουλειά. Δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία, όπως και εσύ ανέφερες προηγουμένως. Και μάλιστα οι αριθμοί λένε ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής
τουλάχιστον όχι τόσο αποτελεσματικός όπως μας δείχνει, μπορεί να φταίει και ο ίδιος. Ίσως γιατί δεν ζήτησε τους παίκτες πιο νωρίς στην προετοιμασία. Δεν έχει να κάνει, όμως άλλα εμείς ξέραμε, άλλα μαθαίναμε, άλλα τελικά βλέπουμε τώρα να γίνονται και δυστυχώς θα πρέπει να τον κρίνουμε σύμφωνα με τους αριθμούς και με την απόδοση της ομάδας. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο, δεν πάει να ήταν ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα βαθμολογικά ο Παναθηναϊκός με την ομάδα του αείμνηστου. Συγγνώμη για την ο άνθρωπος ζει. Έχει φύγει ενώ από τον Παναθηναϊκό, πάλε ποτέ, του Πογιάτος. Λυπάμαι που το λέω αυτό, διότι με άλλες περγαμηνές είχε έρθει και ο συγκεκριμένος προπονητής και επειδή όλοι μας λέγατε ότι ίσως γκρινιάζουμε πολύ νωρίς, σας αφήσαμε εδώ πέρα σχεδόν τη μισή σεζόν για να μας πείτε τώρα κι εσείς αν τα αποτελέσματα που βλέπετε από τον Παναθηναϊκό δικαιολογούν την γκρίνια των οπαδών και το θυμό κάποιων άλλων, θεωρώ του περισσότερου κόσμου. Αυτό τώρα ήταν... Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, αλλά επειδή θεωρώ ότι είμαστε μία από τις φωνές των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, αυτό που θέλουν να πούν και οφείλουμε και εμείς να το... Το ενστερνίζομαι εγώ και θα πρέπει να μιλάμε με τον κόσμο στον δρόμο και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε δημοσίως και να τα συζητάμε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο Παναθηναϊκός και τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα αυτή τη χρονιά ήδη έχει πάρει πάλι μια διαφορετική τροχιά, πολύ κακή, και δεν ξέρω αν θα μείνει και στους, ας το πούμε, στους δύο στόχους, που ένας είναι η Ευρώπη, δεν νομίζω, αρχίζει και έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ, αλλά βεβαίως και ο άλλος στόχος που είναι το κύπελο. Το κύπελο βέβαια, επειδή είναι ξεχωριστή περίπτωση και είναι μονά παιχνίδια, όπως είδαμε και το προηγούμενο με τον Ατρόμητο, θεωρώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, ήτανε μονά. Είμαστε στο μπάσκετ, έκανε την παρένθεση πάλι για το ποδόσφαιρο, εγώ συνεχίζω στο μπάσκετ. Συγγνώμη. Να μην τους μπερδεύουμε και τους φίλους. Λοιπόν, είμαστε, έχουμε μπερδευτεί εμείς ότι... τώρα, τι να μπερδευτούν, όλοι μπερδεμένοι είναι, Σάκη. Είμαστε στον αγώνα λοιπόν τον απεψινό με την Ούνιξ, να ξαναβάλω τους φίλους στο κλίμα, όπου εκεί ο Περάσοβιτς δήλωσε ότι σέβεται πολύ τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ δύσκολο να παίξεις στο ΟΑΚΑ. Είχαμε δηλώσει διάφορων παικτών τέλος πάντων. Ο Πρίφτης, ο προπονητής, είπε ότι δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Θέλουμε την νίκη. Ο Παπαγιάννης μίλησε για την πολύ άσχημη εικόνα στο Βελιγράδι. Καλά, εκεί ο Παναθηναϊκός έγραψε μαύρη ιστορία με τόση διαφορά που έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα, που εκεί δεν κατέβηκε καν. Είναι σαν να μην πήγε καν ο Παναθηναϊκός εκεί. Και είχαμε και σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα εισιτήρια του απόψινου αγώνα. Υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχει και πώς θα γίνει η διάθεση μάλλον, και βρισκόμαστε στην ένατη αγωνιστική. Επίσης ενημέρωση από την ΚΑΕ και για τα εισιτήρια του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ που γίνεται στις 8, στις 13 μεθαύριο, το Σάββατο, στις 8 το βράδυ για την 7η αγωνιστική της Basket League. Και επίσης, ναι, οπότε μπορείτε να δείτε τον τρόπο πώς θα πάρετε τα εισιτήρια. Και να κάνω και εγώ τώρα να το παίξω λίγο Λάζαρος, γιατί το λέω. Να γυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει λόγος. Να πούμε πως ο Παναθηναϊκός, η ομάδα Β του Παναθηναϊκού, θα παίξει τελικά το παιχνίδι με την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική. Αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω Κυριακή στις 3 πρέπει να είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, η ΑΕΚ απέσυρε, είχε κάνει έτοιμα για αναβολή του παιχνιδιού και μάλλον θα γινόταν γιατί έχει 5 παίκτες διεθνείς. Απέσυρε αυτό το αίτημα η ΑΕΚ, οπότε θα γίνει κανονικά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει στη Λεωφόρο, παιδιά, και θα έχει. Και μπορούν να πάνε φίλοι, έχουν βγει εισιτήρια για αυτό το match, για αυτό το derby, ας πούμε, της Β' Εθνικής. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από κοντά στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού, η Β' ομάδα δηλαδή. Και να σημειώσω ότι με τον Ατρόμητο θα εκτίσει την ποινή της μη αγωνιστικής που είπα προηγουμένως ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει αναβολή στο derby για τη Β' και θα μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, να αφήσουμε για τον μπάσκετ, σας είπαμε, να πάμε και λίγο στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Μπράβο, για να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί ήρθε η ώρα να κλείσουμε με ένα ωραίο ζεστό ανέκδοτο. Τότε εντάξει, να πω μόνο ότι ο Μανώλης Μαριανάκης
Μάλλον ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μανώλη Μαριανάκη για το τμήμα, μιλάμε, Άρσης Βαρών για τη νέα σεζόν. Όπου επίσης στην πρόκριση στο στάδιο 2 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 21 πανηγύρισε η αθλήτρια του Παναθηναϊκού Ελισάβετ Τέρπου, είναι νούμερο 27 των αγώνων. Επίσης ο Παναθηναϊκός, είχαμε, από ό,τι θα το είδατε φαντάζομαι, γιατί και εγώ το είδα, έχασε, μιλάω για το βόλεϊ γυναικών, όπου έχασε από τον Άρη σε ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι ήταν δικό μας. Έχασε με 3-2 σετ για την 7η αγωνιστική, είναι η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε σε αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς, με 3-2, 18-25, 25-22, 26-24, 19-25 και 15-12 στο tie break έχασε. Με 126 λεπτά ο αγώνας συνολικά. Τελειώσαμε λοιπόν από ό,τι κατάλαβα, να μην... Ναι, Σάκη, θυμίσω μόνο, έφτασε το τέλος η εκπομπή και τώρα περιμένει ο κόσμος εν αγωνίως να ακούσει και ένα πολύ ζεστό, έτσι, μιας και φυσάει έξω και έχει και κρύο, θυμίζει λίγο χειμώνα τώρα, εποχή ήτανε. Ναι, ναι. Να ακούσουμε έτσι ένα από τα ωραία ζεστά. Ωραία, έτσι, πολύ καλό. Απλά να θυμίσω, τώρα στις 9, σε μια ωρίτσα και κάτι, ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό, στο μπάσκετ, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού που θα αντιμετωπίσει απέναντι τη Χίμκι αλλά και το Χεζόνια. Στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ελλάδος, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα 9 με 10 και 10 και μισή στο κανάλι μας, στον Ελλάδα 9 με 10. Δεν έχουμε εκπομπή την επόμενη Πέμπτη εδώ στο Alert, γιατί δεν θα υπάρχει και αγωνιστική. Θα πάμε την παραπάνω εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας για να κλείσουμε. Λοιπόν, είναι ένας παππούς τώρα, Λάζαρε, 80 χρονών, και πάει στο γιατρό για ένα γενικό check-up. Και ο γιατρός τον ρωτάει, πώς αισθάνεσαι, παππού? Γιατρέ μου, ποτέ δεν αισθάνθηκα καλύτερα. Είμαι παντρεμένος με μια 25χρονη ξανθιά, μια θεάρα, 2 μέτρα, με την οποία εννοείται ότι την αγαπάω, τη θαυμάζω και περνάω θαυμάσια. Και μάλιστα είναι και έγκυος. Μου ετοιμάζει παιδί, γιατρέ. Ο γιατρός αυτό τον κοιτάει λίγο, τον βλέπει, τον κοιτάει από εδώ, σκέφτεται και του λέει: Να σας πω μια ιστορία, παππού. Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός, ο οποίος καθώς έφευγε από το σπίτι του, αντί να πάρει το όπλο του, πήρε την ομπρέλα. Αφού περπατούσε για κάποση ώρα στο δάσος, είδε ξαφνικά μπροστά του μια αρκούδα, τεράστια αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν την ομπρέλα και κάνει να πυροβολήσει. Αλλά φραπ, ανοίγει η ομπρέλα. Παρ' όλα αυτά, η αρκούδα έπεσε κάτω νεκρή. Τέζα, παππού. Αποκλείεται, γιατρέ μου. Αποκλείεται, φωνάζει ο παππούς. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό που λες. Κάποιος άλλος την πυροβόλησε. Και εγώ βασικά, εκεί το πήγαινε, παππού, του λέει ο γιατρός. Κάποιος άλλος την πυροβόλησε. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν. Το πιάσα το υπονοούμενο. Εντάξει. Το πιάσα το υπονοούμενο, έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία ανέκδοτο. Έφτιαξα λίγο, Σάκη, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να γίναμε όλοι σοφότεροι. Ελπίζω κάτι να άφησε αυτή η εκπομπή για σήμερα. Ή να σας ενημερώσω τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Να ενημερώσουμε όσο μπορούσαμε, σωστά. Ναι, να ψυχαγωγήσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί και με αυτά που βλέπουμε έξω στον κόσμο που γίνονται και στα γήπεδα, η ψυχαγωγία είναι περίσσια, περισσεύει πλέον. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να μείνετε κοντά εδώ συντονισμένοι στο Alert. Ακολουθούν και άλλα ωραία προγράμματα. Την άλλη, εμείς Πέμπτη δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε την μεθεπόμενη. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που δουλεύουν στο Alert, στο Control, σκηνοθέτες, τα πάντα, όλους εκεί. Την κυρία Ρία και όλα τα παιδιά εκεί στο Control, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα μην ξεχνάμε YouTube, Αιώνια Πιστός και Ελλάδα FM, 94,3. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, υγεία, υγιένετε όλοι και πάντα το χαμόγελό σας. Πάντα με το χαμόγελο, τους κάνετε να ανησυχούν πιο πολύ. Καλό βράδυ από μένα. Να σου πω, έβαλα το θερμόμετρο λίγο πριν την εκπομπή, φίλε, και είχα. Είχα 10 τα. Γεια, καλό βράδυ.